τα φώτα της πόλης ανάβουν, είναι ωραίο να συναντάς ανθρώπους. Η ζωή είναι γλυκιά και οι στιγμές μοναδικές, όταν οι άνθρωποι μοιράζονται τις ιστορίες τους. Φέτος θα συναντάμε ανθρώπους και θα μαθαίνουμε αυτά που έχουν να μας πούν, γιατί ποτέ δεν μαθαίνεις μιλώντας, μαθαίνεις ρωτώντας. Η Αλεξάνδρα Σουλαδάκη είναι μια γυναίκα ανοιχτόκαρδη. Όταν τη συναντάς, είναι σαν να συναντάς μια φίλη σου από χρόνια. Δεν επαναπαύεται λεπτό, απολαμβάνει τη ζωή. Της αρέσει να μαγειρεύει, να στρώνει τραπέζια. Μπήκε στον κόσμο του βιβλίου από την πόρτα της κουζίνας και χουζουρεύει μόνο όταν έχει αγκαλιά της τον beat. Ας ακούσουμε την ιστορία της. Αλεξάνδρα Σουλαδάκη, θέλω να σε ρωτήσω, μια και η μεγάλη σου αγάπη είναι η μαγειρική, είναι οι συνταγές, η ζωή τελικά τι γεύση έχει? Γλυκό πικρή. Μου θυμίζει μερικές φορές μια μαρμελάδα που φτιάχνει μια φίλη μου, που τη φτιάχνει με ντομάτα. Και τη λέω, μα καλά βρε Σοφία μου, τι μαρμελάδα είναι αυτή που τη φτιάχνεις με ντομάτα? Γλυκό πικρή, μου λέει. Ταιριάζει με όλα. Και με το γλυκό και με το φαγητό. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και η ζωή μας. Και η δική σου ζωή, η δική σου πορεία είχε όλες αυτές τις διακυμάνσεις, ναι. Φωτεινές, χαρούμενες στιγμές, ναι. Αλλά και σημεία σκοτεινά. Πολύ. Είχε και πίκρες. Πολλές. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ ωραία παιδικά χρόνια, δύσκολα παιδικά χρόνια, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι και δύσκολες, πολύ δύσκολες στιγμές που περάσαμε σαν παιδιά, γιατί τότε η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ο μπαμπάς μου ήταν αξιωματικός, άλλους πόρους ζωής δεν είχε. Τα αδέλφια μου σπούδαζαν και τα δυο στα πανεπιστήμια και τότε τα συγγράμματα και τα βιβλία τα αγοράζαμε, δεν ήταν δωρεάν. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στα 17 να έχω μάθει και να ράβω τα πάντα μόνη μου. Ρούχα, κελεμπίες, φούστες, παντελόνια, τα πάντα. Από ανάγκη ή από χόμπι? Κοίτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ καταπιανόμουν με πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όταν, ας πούμε, ο μπαμπάς μου μπορούσε να μου πάρει δύο φουστάνια και εγώ ήθελα τέσσερα, ανακάλυψα ότι μπορώ να τα κάνω τέσσερα, γιατί μπορώ να πάω να πάρω το ύφασμα και να κάτσω μόνη μου να το ράψω. Και είχα λοιπόν τον μπούρντα εκείνης της εποχής και είχα μάθει να βγάζω πατρόν, να κάνω. Και ο μπαμπάς μου πήγε λοιπόν και μου αγόρασε ως δώρο μια ηλεκτρική μηχανή, Singer, καταπληκτική μηχανή, την οποία έχω ακόμα, έτσι, δηλαδή 50 ετών. Τον βρίσκω πολύ προοδευτικό τον μπαμπά, αν και στρατιωτικός, και είσαι το μοναδικό κορίτσι μέσα σε μια οικογένεια. Σε καταπίεζε. Ναι, με καταπίεζε. Δηλαδή... Μου έλεγε, λες και ήμουν φαντάρος. Μου έλεγε, το καλοκαίρι 10:30 επιστροφή στο σπίτι και το χειμώνα 9:30. Πάλι καλά. Πάλι σε άφηνε καλά. Να βγαίνεις όμως. Με άφηνε. Δύο φορές την εβδομάδα. Βέβαια, εγώ επειδή είχα τα αδέλφια μου, τα κάναμε πλακάκια. Λοιπόν, φεύγαμε με τα αδέλφια μου, πηγαίναμε όλοι μαζί κάπου, ξέρω εγώ, χωρίζαμε και μετά ξαναβρισκόμαστε και γυρνάγαμε μαζί. Οπότε μια-δύο-τρεις την είχε καταλάβει ο μπαμπάς μου τη δουλειά, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Γενικά είχα πολύ καλή σχέση με τα αδέλφια μου, που συνεχίζει ακόμα. Και το γεγονός ότι ο μπαμπάς ήταν στρατιωτικός, ναι, και οι μεταθέσεις ήταν συχνότατες, σημαίνει ότι ήσασταν και μια οικογένεια νομάδων. Δηλαδή, ταξιδέψατε όλη πολύ την Ελλάδα, ναι, γνωρίσατε άλλους ιδιωματισμούς, άλλους πολιτισμούς, ναι, άλλες, ναι, γεύσεις. Ναι, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Ο τελευταίος σταθμός ήταν, σταμάτησε μάλλον, όχι ο τελευταίος σταθμός, σταμάτησε όλη αυτή η διαδικασία όταν πήγαν τα αδέλφια μου στο πανεπιστήμιο, που δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε πια τον πατέρα μου. Εμείς ήρθαμε στην Αθήνα λοιπόν, μείναμε στις πολυκατοικίες των αξιωματικών στη Ριζάρη και ο μπαμπάς μου συνέχιζε την πορεία. Με τη μαμά πάντα μαζί? Όχι. Η μαμά με εδώ, τα παιδιά με τα παιδιά. Ναι, ο μπαμπάς μόνος του. Και ταξιδέψατε σε όλη την Ελλάδα, ζήσατε και είχες εμπειρίες, ναι, και δεν ήρθες ποτέ στην Κρήτη στην με Κρήτη, μετάθεση ποτέ του μπαμπά. Ποτέ. Στο νησί ποτέ. Νομίζω όμως ότι δεν είχε η Κρήτη σχολές πυροβολικού. Ο μπαμπάς μου ήταν πυροβολητής. Και πηγαίναμε σε μέρη που υπήρχαν σχολές πυροβολικού. Τα έφερε η τύχη όμως. Η ζωή και ένα άλλο αγόρι μοιραίο στάθηκε αφορμή να έρθω στην Κρήτη. Και να έχεις μια δεύτερη πατρίδα. Ναι, όταν ήρθα. Η δεύτερη που έγινε πρώτη, το λέω. Όταν ήρθα με τον Γιάννη στην Κρήτη, η πρώτη εκδρομή που κάναμε ήταν στα Μάταλα. Όταν πήγα λοιπόν στα Μάταλα και πλησιάζαμε εκεί και έβλεπα τους αμόλοφους, νόμιζα ότι ήμουν στην Αφρική. Πω, λέω, τι είναι εδώ, λέω, τι μέρος είναι εδώ στην Κρήτη. Τι περίεργα πράγματα.
Είχαμε το Σκαραβαίο τότε και με γυρίσαμε όλο το νησί. Σε ποια ηλικία? Ήμουνα σχεδόν 19 χρονών. Τρελά ερωτευμένη? Τρελά δεν θα το έλεγα. Κοίταξε, ο Γιάννης με τράβηξε για πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ όμορφος κούκλος και τώρα έτσι είναι. Ήταν πολύ σοβαρός. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσες να ακουμπήσεις πάνω του. Ένιωθες προστασία, την οποία συνεχίζω να νιώθω. Δηλαδή με τον Γιάννη δεν έχω σκεφτεί ποτέ κακό πράγμα. Ακόμη και το χειρότερο να σου τύχει είναι τόσο αισιόδοξος και τόσο ήρεμος που θα έχεις ξεπεράσει το πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Γιάννης ήταν πιο πολύ ερωτευμένος μαζί μου από ότι εγώ. Εγώ ήμουν λίγο τσούρδο. Αλλά περάσαμε καλά. Ωραία χρόνια. Πολύ ωραία χρόνια. Και νομίζω μια ωραία ζωή. Πολύ, πάρα πολύ. Με δυο υπέροχα κορίτσια. Ναι, ναι, πολύ. Με εγγόνια πια. Θα σου πω, Στέλιο, εγώ με τον Γιάννη πέρασα καλά και για άλλο λόγο. Ο Γιάννης ήταν ένας πολύ ελεύθερος άνθρωπος. Δεν με καταπίεσε. Θεωρώ ότι αν είχα παντρευτεί τον οποιοδήποτε άντρα που με καταπίεζε, θα είχα χωρίσει. Δεν θα καθόμουν. Είμαι κι εγώ πολύ ελεύθερος άνθρωπος. Θέλω τις ώρες μου, το χρόνο μου, το δωμάτιό μου, τις φίλες μου, τη δική μου διασκέδαση. Δεν χρειάζεται να είμαστε πακέτο. Είμαστε σύζυγοι, αλλά δεν είμαστε αυτοκόλλητοι. Αυτό το κατανόησε και εκείνος και εγώ για εκείνον, ο οποίος βέβαια ξημεροβραδιαζόταν στο Πασόκ, έτσι μην φανταστείς. Εγώ μπορεί να είχα αλλού το μυαλό μου, ο Γιάννης το είχε αλλού το μυαλό του. Μιλάμε για το Γιάννη Σουλαδάκη, έτσι. Ναι, ακριβώς. Για όποιον δεν το έχει καταλάβει. Και θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το ανήσυχο πνεύμα και αυτός ο απαιτητικός, δύσκολος χαρακτήρας, ήταν και την περίοδο που έπρεπε να κάνεις σημαντικούς συμβιβασμούς, γιατί ήσουν μαμά δύο μικρών κοριτσιών, έπρεπε να φέρεις ένα σπίτι σε πέραση, είχες έναν άντρα που είχε πολιτική καριέρα. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα έκανα και ήμουν πάρα πολύ μικρή και τα κατάφερνα όλα, σε πληροφορώ. Λοιπόν, ένα βράδυ στο τελευταίο, στο σπίτι αυτό που μένουμε τώρα, το χτίσε ο Γιάννης, το 1981 πήγαμε σε αυτή την πολυκατοικία. Είναι όροφος και διαμέρισμα. Από κάτω λοιπόν έμενε μια κυρία που δεν είναι τώρα στη ζωή, κυρία Γκούμα, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας Γκούμα. Και ένα βράδυ μου χτύπησε να ανέβει επάνω να κάνουμε παρέα. Και ανεβαίνει πάνω και με βλέπει να κλαίω. Εγώ έκλαιγα. Τι συμβαίνει, μου λέει, γιατί κλαις? Λέω, γιατί όλες μου οι φίλες, λέω, είναι έξω, πηγαίνουν εκδρομές, πάνε στο Ηρώδιο, πάνε σινεμά και εγώ είμαι, λέω, μέσα στο σπίτι με δύο παιδιά και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί ο Γιάννης είναι συνέχεια στο Πασόκ. Κλάμα! Περίμενε, μου λέει, περίμενε. Κατεβαίνει κάτω λοιπόν και ανεβαίνει επάνω με δύο πολύ ωραίες αντίκες, έφερε από το Λονδίνο καταπληκτικά πράγματα και ήξερε πως μου αρέσουν και μου δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο κύκνο που τα φτερά του γινόταν τρία τασάκια, γιατί καπνίζαμε τότε, μετά το έκοψα. Και ένα πάρα πολύ ωραίο κινέζικο βάζο. Αυτομάτως μου πέρασε το κλάμα. Και την άλλη μέρα η Κατίνα είπε του Γιάννη να έρχεσαι λίγο πιο συχνά στο σπίτι, γιατί αυτή κλαίει πολύ. Πιτσιρίκα, κατάλαβε. Ένιωθα καταπιεσμένη. Παρόλα αυτά όμως, δεν άφησα ποτέ έλλειμμα στο σπίτι μου. Δηλαδή, το σπίτι μου ήταν καθαρό. Οι φίλοι μου λέγανε ότι η κουζίνα μου ήταν σαν χειρουργείο. Το φαγητό, τα παιδιά. Κοινωνική ζωή, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Το σπίτι μου ήταν ανοιχτό. Πάντα τραπέζια και τα έφτιαχνα όλα μόνη μου. Όλα. Δηλαδή σπίτι και μεγάλα σπίτια, δεν είχα μικρά σπίτια. Όλα. Ήμουνα πάρα πολύ άξιο άτομο. Και νομίζω ότι συνεχίζω. Αυτοεπαινούμε βέβαια, έτσι λέει μια φίλη μου. Λέει συνεχώς. Αυτοεπαινούμε. Τι να κάνω. Είσαι τόσο ανοιχτή και είσαι τόσο περιποιητική, το είπα σωστά. Ναι. Και θέλεις το νοικοκυριό σου να έχει τέτοια πάστρα σε σημείο... Ψυχοσωματικό, ναι, έτσι. Τελείως όμως. Δεν θέλεις να μετακινηθούν τίποτα, τα πράγματα, αρρωσταίνεις. Δεν μπορώ, αυτή είμαι άρρωστη. Αυτό γιατί το κάνεις τον εαυτό δεν σου? Ξέρω. Γιατί είσαι τόσο τελειομανής, Αλεξάνδρα μου? Έτσι ήμουν από πιτσιρίκα, προσπάθησα να βελτιωθώ στην πορεία, δηλαδή τι προσπάθησα να κάνω. Ας πούμε, όταν έμπαινα στο σπίτι μου και ήταν τα παιδιά μικρά και μου φέρνανε και κάτι σκυλιά κατά καιρούς και τέτοια, τώρα έχω γάτες. Τα σκυλιά όμως είναι πολύ. Μου χαλάγανε τα κρόσια από τα χαλιά. Όταν έμπαινα λοιπόν στο σπίτι και έβλεπα τα κρόσια έτσι, γινόταν το κρόσια τα μυαλά μου και έπρεπε να στρώσω τα κρόσια και μετά να καθίσω. Αυτό είναι αρρώστια, δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Έχει λοιπόν, μια δόση τρέλας. Ένας φίλος του Νικηφόρου, του αδελφού μου κάποτε σε ένα συνέδριο ψυχιατρικής... Ο οποίος είναι ψυχίατρος ο αδελφός. Ναι, είχαμε πάει στη Βιέννη σε ένα συνέδριο ψυχιατρικής όλοι μαζί μου, είπε Αλεξάνδρα, κοίταξε να δεις, είσαι ακόμη πολύ μικρή.
αυτό κοίταξε να το ξεπεράσεις, γιατί περνώντας τα χρόνια μπορεί να σου γίνει ψύχωση, δηλαδή να αρρωστήσεις τόσο που πλέον αυτό να μην είναι χαρά, να είναι να σου δημιουργεί βασανιστικό. Βασανιστικό. Αλεξάνδρα μου, με τα χρόνια τα πετάς σιγά σιγά αυτά, ναι, τα βαρύδια. Έχω πολύ ελαφρώσει λίγο τη ζωή μου από όλα αυτά, αλλά όχι ότι δεν το συζητάμε, ναι, αυτό, έτσι, δηλαδή άμα έρθεις στο σπίτι μου θα πάθεις την πλάκα σου. Ο καημένος ο Σουλαδάκης έχει μάθει και συνεργάζεται. Ναι, ναι, γιατί μου τα μετακινείς αυτά, γιατί πετάς τα... Αυτός είναι της ατσαλιάς. Ναι. Δεν είναι, αυτοί δεν έχουν αυτοί. Χαλαρός ο άνθρωπος. Χαλαρός ο άνθρωπος, ναι. Συνεχώς φωνάζω και σε αυτόν και στα κορίτσια, οι οποίες δεν μου μοιάσαν βέβαια καθόλου. Λοιπόν, και τα έφερε έτσι η ζωή, πέρασαν τα χρόνια, ασπρίσαν λίγο τα μαλλιά μας. Α, ναι, τα άφησα εγώ τώρα. Σου πάνε πάρα πολύ. Δεν θα τα ξαναβάψω, τέλος. Γιατί? Βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο. Δεν φοβάσαι ότι όχι, καθόλου, θα φανεί η ηλικία σου? Όχι, καθόλου. Και δεν πάει να φανεί. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά είσαι. Εγώ δεν. Δηλαδή νιώθω πάρα πολύ. Είπα του αδελφού μου μια μέρα, του Νικηφόρου, λέω: Νικηφόρο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μου λένε πόσο χρονό είμαι, δεν μπορώ να πω την ηλικία μου. Δεν θέλω να την πω, όχι γιατί θέλω να την κρύψω, αλλά δεν αισθάνομαι ότι είμαι τόσο χρονό. Εγώ αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι είμαι εκεί γύρω στα 38, με 42, κάπου εκεί μέσα. Έτσι νιώθω. Είναι, του λέω, φυσιολογικό, είπα και σάλταρα. Απολύτως μου λέει φυσιολογικό. Και έτσι να προχωρήσεις. Λοιπόν, ωραία, με τη συμβουλή του ψυχιάτρου. Για πείτε μου, νεαρή μου κυρία, λοιπόν. Ναι, τελείως. Όλη αυτή την εμπειρία ζωής από τα τραπεζώματα, τις συνταγές που μάζευες, τις γεύσεις, ναι, που σου χάρισε η ζωή, από τις μεταθέσεις του μπαμπά σου, από την κουζίνα της μαμάς σου, από την πεθερά σου, έχουν ενσταλάξει, τα κράτησες όλα αυτά. Ναι. Εκτός από τις αντίκες, σου αρέσουν και τα καλά τραπέζια και οι ωραίες παρέες. Και η αισθητική των σπιτιών. Πάρα πολύ. Ναι, τα φτιάχνω όλα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή ήρθε απροσδόκητα μια πρόταση, γιατί δεν γράφεις ένα βιβλίο. Στην αρχή γέλασες, αλλά την, ναι, ίδια σχεδόν στιγμή είπες, γιατί να μην το κάνω. Mm. Και δεν έκανες άλλο ένα βιβλίο συνταγών, αλλά όχι, όπως λέει είναι μια φίλη, ναι, σου, μπήκε στη λογοτεχνία από την πόρτα της κουζίνας. Αυτό, η Φανή. Για πες. Λοιπόν, αυτό μου το είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο Μαχαιρίδης. Αφίλος ήταν τελικά και όχι φίλη. Ναι, φίλος ήταν ο Μαχαιρίδης, ο οποίος μου λέει: Να σου πω, εσύ έχεις τόσο ωραία φαγητά, φτιάχνεις, τα καταγράφεις, τα φωτογραφείς και τα. Γιατί μου λέει δεν τα κάνεις ένα βιβλίο? Έλα ρε Μίζο, του λέω τώρα, τι βιβλίο και κουραφέξαλο, λέω τώρα, τι να γράψω, α πούμε. Πώς μου λέει, για σκέψου το λιγάκι. Και έτσι εκείνο το καλοκαίρι κάθισα και το σκέφτηκα. Μια νύχτα έτσι καθόμουν μόνη μου και θυμήθηκα την πεθερά μου. Τότε θυμήθηκα την κυρία Μαρία που έλεγε στο Μαθαίο εκείνο το συγκλονιστικό μεσημέρι, την ώρα που τρώγαμε εμείς, πιτσιρίκα εγώ, σου λέω, 19-20 χρονών, δεν είχα παιδιά, και τρώγαμε το φαγητό μας στο σπιτάκι, στο Σύση, και εκείνη έλεγε στο Μαθαίο, Μαθαίο λέει, είτε να ψήσουμε, Μαθαίο, αύριο μου λες? Α, λέω, καλά, δεν πάει καλά εγώ. Εμείς, λέω, ακόμη δεν έχουμε τελειώσει το φαγητό, και αυτή, λέω, σκέφτεται, θα φάνε αύριο. Αυτή σωστά το σκεφτόταν. Είναι... Γιατί όταν τρώγαμε 20 άτομα κάθε μέρα και τα μαγείρευε εκείνη, θα έπρεπε να κουμανταριστεί που λέμε, δηλαδή να ετοιμάσει, να δει τι θα κάνει κτλ. Είναι το κέριο ερώτημα για κάθε νοικοκυρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ πολλές φορές το απόγευμα εκεί που κάθομαι, λέω τι να φτιάξουμε αύριο πάλι, ρε γάμο. Είναι ένα πρόβλημα τεράστιο αυτό. Και αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Έτσι λοιπόν έγινε ο τίτλος. Και όπως έγινε ο τίτλος λοιπόν, θυμήθηκα, ξεκίνησα την ιστορία από το Σύση, από εκείνη την εποχή που το Σύση ακόμη ήταν οι χαροπαποθήκες. Ένα αριστούργημα, πάρα πολύ ωραίο, το έχω γνωρίσει τις πιο ωραίες του εικόνες στο Σύση. Και μετά ξεκίνησα την πορεία, δηλαδή στην Αθήνα, στα Φάρσαλα, στις Σέρες, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, το Μεγάλο Πεύκο, όλα τα μέρη που πήγαμε με τον πατέρα μου, όπου σε κάθε μέρος υπήρχε και ένα διαφορετικό πράγμα που έβλεπες σε σχέση με την κουζίνα, έτσι. Βαριές, πιο ελαφριές, οι αρκαδικές που είναι της πατρίδας μου, της ιδιαίτερης. Όλα τελείως διαφορετικά. Όλα αυτά λοιπόν, μαζί με διάφορες ιστορίες που συνέβαιναν εκείνα τα χρόνια, τα κατέγραψα στο βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο που έχει ένα αφήγημα και από πίσω είναι οι συνταγές. Η συνταγή. Που δεν είναι ένα βιβλίο που θα το πάρεις εσύ για να σε μάθει να μαγειρεύεις. Καθόλου. Δεν είναι οδηγός μαγειρικής αυτό το βιβλίο. Καταγράφει κάποιες συνταγές της καθημερινότητας. Αυτό που έχω πει ότι η καθημερινότητά μας είναι μια απλή διαδικασία. Δεν είναι αυτή που βλέπουμε ως θέαμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό στο σπίτι μας.
το καθημερινό. Δεν μπορεί μια γυναίκα που έχει δυο ή τρία παιδιά και γυρίζουν από το σχολείο να φτιάξει αυτά που βλέπουμε ως θέαμα στην τηλεόραση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δύσκολες συνταγές, ακριβά υλικά, πολλά σκεύη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η καθημερινότητα της κουζίνας μας είναι μια άλλη ιστορία. Θέλει απλότητα. Όπως είναι και η ζωή. Και επίσης θέλει υγεία. Όλα αυτά τα βούτυρα, τα καψίματα, τα τηγανίσματα, τα τσιγαρίσματα και όλα αυτά έχουν καταντήσει τους ανθρώπους πολύ άρρωστους. Θα σου πω κάτι που έγινε χθες. Είχα πάει στον Άγιο Νικόλαο για μια δουλειά και περίμενα να έρθει ο Γιάννης στο αυτοκίνητο και τελείωνε το σχολείο και βγήκαν κοριτσάκια 16-17 χρονών. Και ήταν καμιά 7-8 κοπελιές που περνούσαν μπροστά και τρελάθηκα, ήταν τρομερά παχύσαρκες. Όλες, χοντρές. Και λέω, τι γίνεται, τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι σπίτι τους. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αν ανοίξει τα ψυγεία τους, ξεχυλίζουν. Δεν έχουν μάθει να τρώνε σωστά και ειδικά εκνευρίζομαι με τους Κρήτες. Εδώ πέρα υπήρχε ο θησαυρός, η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, η κρητική διατροφή που την ονόμασαν μετά μεσογειακή. Γιατί ούτε αυτό δεν διεκδικήσαμε. Μας το πήρανε γι' αυτό. Και το είπαν μεσογειακή. Η δική μας είναι η κρητική κουζίνα. Και όλη αυτή την κληρονομιά την πετάξαμε. Ο Νίκος ο Ψηλάκης τα έχει πει πολλές φορές και συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του. Λοιπόν, και βλέπεις ότι οι Κρήτες τώρα έχουν χάσει το προσδόκιμο ζωής τους, το υψηλό. Τα παιδιά τους είναι τρομερά παχύσαρκα. Είναι νομίζω σε δείκτες πολύ υψηλούς η Κρήτη σε παχυσαρκία, στη παιδική παχυσαρκία. Και τα κορίτσια τους είναι εφηβεία. Τρελάθηκα. Δεν γίνεται να τρως έτσι. Και να σου φέρω, σε διακόπτω και ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, με τον Γιάννη, δεν έχουμε ποτέ μέχρι τώρα πρόβλημα υγείας. Να χτυπήσω ξύλο. Ποτέ. Έτσι. Έχουμε μια σταθερή διατροφή στο σπίτι μας εδώ και 50 χρόνια. Με τα εγγόνια σου τι γίνεται όμως? Το ίδιο. Και οι κόρες μου. Έτσι τρώνε. Είναι θέμα παιδείας και το τι κάνεις στο σπίτι σου. Ακριβώς. Έτσι μεγαλώνει σωστά. Ναι. Βλέπεις λοιπόν ότι εμείς είμαστε έτσι. Οι άλλοι γιατί είναι όλοι τόσο άρρωστοι? Δεν μπορεί να είναι συμπτωματικό αυτό. Όχι, χάσαμε το μέτρο. Και πετάξαμε όλη αυτή τη γνώση της παράδοσης. Το κατάλαβες. Τι γίνεται δηλαδή? Δεν μπορείς να τρως αυτό το πράγμα συνέχεια. Ετοιμάζεις και δεύτερο βιβλίο. Ναι, λοιπόν, όταν τελείωσα όλη αυτή την καταγραφή, πέρασε ένας χρόνος και σκέφτηκα να κάνω ένα δεύτερο βιβλίο. Το δεύτερο μοιάζει λίγο με το πρώτο, αλλά και πάλι δεν μοιάζει. Δηλαδή, κυρίως ασχολείται με τι? Με την καθημερινότητα στο τραπέζι. Δίνει την απάντηση στο τι θα μαγειρέψουμε αύριο. Έχω πάρα πολλές προτάσεις για κάθε εποχή, με τα υλικά της εποχής, με εύκολα υλικά που μπορεί να τα βρεις ανά πάσα στιγμή στο σπίτι σου ή να πεταχτείς την Εύγα, την απέναντι, στο μαγαζάκι και να το πάρεις, όχι να πρέπει να ψάξεις. Και επίσης, ξεκινάει με ένα πρόλογο αρκετά μεγάλο στην αρχή, που δεν είναι όμως αφήγημα, για την υγιεινή διατροφή, με αναφορές από ανθρώπους που γνωρίζουν και καταλήγει στις προτάσεις αυτές που σου λέω ανά εποχή, και σε κάθε εποχή έχω από ένα σπιρτόζικο κείμενο, σαν αυτά τα κείμενα που γράφω στο Φιλελεύθερο κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα, τα οποία ταιριάζουν με την εποχή. Δεν είναι πολιτικού περιεχομένου, είναι για τέτοιο πράγμα. Είναι ένα πολύ ωραίο και σπιρτόζικο βιβλίο, διαφορετικό, σαν ούτε καν οδηγός δηλαδή μαγειρικής δεν είναι, όμως δείχνει, έχει ένα μπούσουλα για την καθημερινότητά μας, για τον τρόπο που πρέπει να διατρεφόμαστε και τα παιδιά μας κυρίως, με υγιεινό τρόπο για να κρατήσουμε μια καλή υγεία. Κάπως έτσι είναι το δεύτερο βιβλίο. Εκείνο που με στεναχώρησε. Πότε το περιμένουμε, πότε το Δεκέμβριο. Από τις εκδόσεις. Επίκεντρο. Ωραία, χριστουγεννιάτικο δώρο. Χριστουγεννιάτικο δώρο. Αυτό επίσης που θέλω να πω εδώ, έτσι σαν παράπονο λίγο, αλλά δεν έχω και τρόπο να το αντιμετωπίσω, είναι ότι όταν έφτιαξα εγώ αυτό το ταπεινό βιβλιαράκι, όλοι οι οδηγοί μαγειρικής που κυκλοφορούσαν είχαν ένα στυλ. Ξαφνικά, όλες οι πίτες οι γυμνές από την Αρκαδία γίναν μόδα. Όλες οι τραχανάδες μου βγήκαν στο προσκήνιο. Ο πρόλογός μου στο βιβλίο αυτό, του φίλου μου του Κωστή του Τζερμιά, έχει αντιγραφεί σε βιβλίο μαγειρικής που κυκλοφόρησε πέρυσι. Πάρα πολλές συνταγές από την Αρκαδία, σχεδόν με αντιγραφή. Και προχθές είδα ένα βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα, το οποίο έχει αντιγράψει επίσης την ιδέα μου, σε ό,τι αφορά
την διατροφή μας ανά εποχή και με έχει εκνευρίσει. Δηλαδή, δεν μου αρέσει να κλέβουν τα πράγματα των άλλων. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν θα έπαιρνα αυτό που... Αν έπαιρνα το δικό σου, θα έγραφα «Αυτό το βρήκα από τον Στέλιο το Ζερβό». Γράψ' το από κάτω, λοιπόν. Είναι η εποχή του copy-paste αυτή που ζούμε. Πα. Κλέβεις ό,τι υπάρχει έχω ειδικά στο διαδίκτυο. Έχω πάρα πολύ στεναχωρηθεί για αυτό το πράγμα. Δεν έχω τρόπο όμως να το αντιμετωπίσω, δεν πειράζει. Είπα ότι εμάς μας μένει η δόξα, άλλοι παίρνουν το χρήμα. Γίνομαι και οδηγός, δίνω γραμμή. Εντάξει, δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Έχεις μπει στον πειρασμό. Θα κάνω κι άλλο βιβλίο όμως που δεν θα έχει σχέση με τη μαγειρική. Τώρα θα το ετοιμάσω στο Βραχάσι, στο σπίτι της δόξας. Άλλο. Στο καινούριο στέκει εκεί. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις μπει στον πειρασμό, ναι. Επειδή στην Ελλάδα πια, στην ελληνική τηλεόραση μαγειρεύουμε, ναι, πάρα πολύ ασταμάτητα, να προσπαθήσεις να κάνεις συνταγή που βλέπεις και αν σου πέτυχε. Όχι. Ποτέ. Προτιμάς τις συνταγές από σπίτι σε σπίτι, από σιρτάρι. Ναι, εγώ έμαθα να μαγειρεύω με το βιβλίο του Νίκου του Ψηλάκη. Ένα καταπληκτικό βιβλίο. Για την κριτική κουζίνα. Για την κριτική κουζίνα και όχι μόνο. Με πολύ ωραία απλά λόγια, η κάθε του συνταγή δεν είναι περισσότερο από τόσο. Περιεκτική και έμαθα. Το ίδιο μάθανε, από το ίδιο βιβλίο μάθανε και οι κόρες μου. Και είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, το κατεβατό με τα χιλιάδες ταψιά, τις χιλιάδες κατσαρόλες, τα καραμελωμένα κρεμμύδια, τις κεραίες του αστακού, τα αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται. Είναι ως θέαμα καλό. Δεν αντιγράφεται αυτό. Και για πες μου λίγο από τη μητέρα σου, η πιο δυνατή γευστική ανάμνηση που έχεις, ποια είναι. Δύο. Το ένα. Τις Κυριακές που μαγείρευε, η μαμά μου ήταν πάρα πολύ καλή μαγείρισα. Όταν έφτιαχνα το βιβλίο ζούσε. Την έχασα πριν μια εβδομάδα. 98 χρονών, πλήρης ημερών και διάβγεια καταπληκτική. Η μαμά μου λοιπόν έφτιαχνε δύο πάρα πολύ ωραία φαγητά που αν κλείσω τα μάτια μου μπορεί να τα μυρίσω. Είναι τα μακαρόνια τα χοντρά με την τρύπα, το ροσμπίφ που λέμε, και το μοσχαράκι το κοκκινιστό με μικρά κολοκυθάκια τόσα. Κοκκινιστό επίσης. Αυτά τα δύο τα θυμάμαι έντονα και πάρα πολύ τις πίτες της. Έφτιαχνε καταπληκτικές πίτες η μαμά μου. Τι ωραία φαγητά. Πάρα πολύ ωραία. Και η πεθερά σου ήταν καλή μαγείρισα. Εκπληκτική. Κριτική τελείως διατροφή, όπως η παραδοσιακή, κλασική, κριτική διατροφή της υγείας. Δεν έφτιαχνε τίποτα που να ήταν ανθυγιεινό. Δεν μαγείρευε με βούτυρα. Δεν τηγάνιζε πολύ τακτικά. Μας έφτιαχνε πατάτες τηγανιτές και ομελέτες πολύ ωραίες και τρώγαμε, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που γινόταν κάθε μέρα. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει χάσει ο κόσμος το μέτρο. Δεν μπορεί να τρώνε τα παιδιά συνέχεια τέτοια πράγματα. Και ανάμεσα σε αυτούς τους ογκόλυθους της γεύσης, την πεθερά σου, την κριτική και τη μάνα σου από την Αρκαδία, υπάρχει άλλο άτομο που στο οικογενειακό περιβάλλον που σε επηρέασε γευστικά, που έχεις έτσι τέτοιες αναμνήσεις ή όλα τα άλλα ήταν ψάξιμο και δουλειά δική σου? Όχι, δεν με επηρέασε κανένα άλλο άτομο. Η μαμά μου και η μαμά του Γιάννη. Πάρα πολύ. Αυτές οι δύο γυναίκες δηλαδή ήταν ένας οδηγός. Έχω και μια ξαδέλφη πρώτη, την Τίνα, η οποία είναι από το σώμα του μπαμπά μου, η οποία μαγειρεύει επίσης πάρα πολύ ωραία και επίσης κάνει πολύ ωραίες αρκαδικές συνταγές όμως. Αυτή δεν φεύγει από την Αρκαδία με τίποτα. Και μου λέει, τι βιβλίο είναι αυτό, λέει, όλα με τα κριτικά, βάλε και τίποτα από εμάς. Τι να βάλω, λέω. Βάλε, λέει, τσοματιές. Ποιος τις ξέρει, βρε, Ντίνα, τσοματιές. Λοιπόν, αλλά και εκείνη μαγειρεύει πολύ ωραία, όμως τα δύο πρόσωπα ήταν η γιαγιά, αυτές η Μαριγό δύο... και η μαμά μου. Και ο μπαμπάς μου, ο οποίος με έμαθε την τάξη και την εφταξία. Δηλαδή, να τρώμε, αλλά να βλέπουμε και πώς το τρώμε. Δηλαδή, να είμαστε τακτικοί, όχι απλά φιωριτούρες. Δηλαδή, ένα τραπέζι το μεσημέρι δεν θέλει πολλά πράγματα. Ένα καθαρό τραπεζομάντιλο θέλει. 2-3 χρωματιστές χαρτοπετσέτες. Να βάλεις σε ένα ωραίο καλαθάκι το ψωμάκι σου, με 2 ωραία ποτήρια για να πιεις το κρασί σου και τελείωσε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πρέπει να μάθουν όλοι, και τα παιδιά μας περισσότερο, ότι πρέπει η ώρα του φαγητού είναι ιερή. Πρέπει να είναι όλα τακτοποιημένα, να είναι όμορφα φτιαγμένα. Εγώ τις εγγονές μου το καλοκαίρι στρώνε ένα καταπληκτικό τραπέζι. Αυτές. Ηλικίας. Είναι, πάνε Τετάρτη Δημοτικού οι δίδυμες και Τρίτη Δημοτικού οι μικροί. Κυρίες, τους έλεγα, μη μου τα κάνετε ανακατοσούρα λίμονό σας.
κυρίες, τα στρώναν κούκλα όλα, με τις παγωθήκες, με αυτά, με τα παγάκια μας, με τις κουτάλες μας, με όλα. Και καθότσο και τρώγαν ωραιότατα. Το ευχαριστιέσαι έτσι, ακόμη και το τίποτα. Εγώ χθες, ας πούμε, έφαγα 2 αυγά τηγανιτά. Πώς τα έφαγα όμως. Πώς. Κούκλα. Έστρωσα το τραπεζομάντιλό μου, στόλισα το πιάτο μου, τα έφτιαξα πολύ ωραία, έτριψα φρέσκο πιπέρι με το μήλο του πιπέρι, φρυγάνισα λίγο το ψωμάκι μου, έβαλα το κρασάκι μου και ήταν ένα ωραίο τραπέζι. Δεν το βαριάσαι. Καθόλου. Καθόλου. Μάθημα ζωής είσαι. Ναι. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα στην κουζίνα. Δεν μπορώ τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να με βάλεις να σιδερώσω ή να κάνω τέτοιες δουλειές, δεν τις κάνω. Δεν θέλω. Στην κουζίνα όμως μπορεί να είμαι όλη μέρα. Έκανα και ροδαλευριά χθες. Είναι η εποχή των ροδιών. Ροδιών τώρα. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί που μαζεύουν να κάνουν και ροδαλευριά. Τη συνταγή δεν τη λέω, να πάρουν το βιβλίο μου. Εντάξει. Θέλω να σε τι μαγειρεύουν πάλι αύριο, είπαμε να το δείξουμε κιόλας. Ε? Αυτό είναι. Περιμένουμε και τα Χριστούγεννα το καινούργιο. Θα είναι πολύ ωραίο και θα είναι διαφορετικό. Θα είναι πολύ ωραίο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ. Και εγώ, Στέλιο, είναι πάρα πολύ. Κάθε φορά που συναντιόμαστε. Και εγώ πάρα πολύ. Σε αγαπώ πολύ, σε εκτιμώ πολύ. Είσαι ένας πολύ καλός, ποιοτικός άνθρωπος. Μου αρέσεις πάρα πολύ. Και χαίρομαι που έχουμε γίνει φίλοι μέσα από το Creed TV. Ναι. Πολύ. Και εγώ χαίρομαι που έχω αποκτήσει φίλους μέσα από αυτή τη δουλειά. Θα φάμε μαζί το χειμώνα στο Βραχάσι. Εντάξει.